Το ρεπορτάζ από την Αθήνα λέει, αναφέρει ότι έτρεξε 42.000 μέτρα, 42.200 μέτρα, 42 χιλιόμετρα και τερμάτισε. Το επιβεβαιώνετε, κύριε Κωνσταντίνε Πανάκα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Γιώργο. Το επιβεβαιώνω, Γιώργο. αλλά η καρδούλα μου το ξέρει πώς έγινε τώρα. Μισό λεπτό. Τώρα επειδή σε έχω απέναντί μου, έτσι. Έτρεξες, πήγες στην Αθήνα στο μεγάλο μαραθώνιο, γιατί αυτός ήταν ο αυθεντικός μαραθώνιος, ο μεγάλος μαραθώνιος στην Αθήνα, με τεράστια παρουσία, συμμετοχή και τα λοιπά, και έτρεξες 42.200 από μέτρα. Από όλους τους μαραθωνίους του κόσμου, Γιώργο, από όλους τους μαραθωνίους που γίνονται ανά τον κόσμο, είναι μακράν ο πιο δύσκολος μαραθώνιος. Είναι όλο ανηφόρα, κατηφόρα, δεν υπάρχει σιάδι πουθενά. Ενώ όλοι σχεδόν οι υπόλοιποι μαραθώνοι που γίνονται της Νέας Υόρκης και τα λοιπά του Λονδίνου είναι όλοι στα ισιώματα. Ναι. Στο ισιάδι, σαν να λέμε παραλία, ας πούμε, ξεκινά από το Μέγαρο, πάω στα δικαστήρια και γυρίζω. Ναι. Φαντάζει πολύ πιο εύκολο μπροστά σε αυτό που κάναμε εμείς στην Αθήνα. Που εγώ δεν το είχα ξανατρέξει, ήταν η πρώτη μου φορά. Α, αυτό θα ήθελα να το ήταν η πρώτη φορά που πήρες μέρος. Ναι, ήταν η πρώτη φορά που στη ζωή μου δεν έχω ξανατρέξει μαραθώνιο. Έχω τρέξει μέχρι ημι μαραθώνιο 20 χιλιόμετρα, 21, 100 πόσο είναι. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Ναι. Είμαστε μια παρέα φίλων που τρέχουμε εδώ πέρα στο στάδιο του Πανοράματος και στην παραλία της Περαίας και στην παραλία κάτω τη δικιά μας. Ναι. Τα περισσότερα τα παιδιά έχουν τρέξει και άλλους μαραθώνιους. Εμένα ήταν η πρώτη μου φορά. Να σου πω, ξεκίνησα να τρέχω στην αρχή της καραντίνας, όταν ήταν όλα κλειστά, νομίζω τον προηγούμενο Μάρτιο, δηλαδή πριν 1,5 χρόνο. Ναι. Αφού ήταν τα πάντα κλειστά και δεν υπήρχε τίποτα να κάνουμε, ξεκίνησα να τρέχω στην παραλία, λίγο. Μετά γνωρίστηκα με κάποια από τα παιδιά, τσούκου τσούκου, και με δική τους παρότριση μου είπαν, έλα να κάνουμε προετοιμασία πριν από 3 μήνες, να κατεβούμε στο μαραθώνιο της Αθήνας, αν γίνει. Ναι. Γιατί το πιθανότερο ότι δεν θα γίνει το Νοέμβριο, θα έχουμε κρούσματα και τίποτα, θα μας κλείσουν, θα μας κάνουν, θα μας δάνουν και θα αναβληθεί όπως αναβλήθηκε και πέρσι. Προετοιμασία εμένα, δηλαδή. Δεν είναι αυτό ο σκοπός τώρα ο μαραθώνιος. Προετοιμασία είναι σκληρή, φίλοι. Υπάρχει ολόκληρο βιβλίο, υπάρχουν βιβλία που έχουν γραφτεί. Πώς κάνεις προετοιμασία μαραθώνιο, έχει 4-5 βιβλία. Ναι. Παίρνεις τη βιβλιογραφία, ανοίγεις και βλέπεις τι πρέπει να κάνεις κάθε μέρα στην προπόνηση. Εμείς ένα από τα παιδιά που έκανα μαζί του προπόνηση, ακολουθήσαμε ενός συγγραφέα την προπόνηση. Κάθε μέρα κάναμε ό,τι έλεγε, ας πούμε, για παράδειγμα σου λέω. Ενός συγγραφέα. 4-5... Ναι, ενός συγγραφέα που ξέρει από μαραθωνίους, δεν έχει γράψει βιβλίο άνθρωπος. Τι πρέπει να κάνει στο μαραθώνιο. Το διάβαζε λοιπόν ότι πάκωσε αυτό στο βιβλίο και κάθε μέρα τρέχαμε, για παράδειγμα σήμερα 10 χιλιόμετρα, αύριο 8, μεθαύριο 16, Κυριακή 30 κτλ. Αυτό γινόταν, αυτή η βιώση γινόταν από 2-3-4 μήνες, ξέρω εγώ πόσο, κάτι τέτοιο. Όποτε μπορούσαμε, δεν είμαστε και επαγγελματίες. Ναι, λοιπόν, βλέπω εδώ στις φωτογραφίες που ανέβασε στο Facebook, ήσουν το νούμερο 13.241 και το φοβερό είναι ότι κάνεις όλη αυτή τη διαδρομή, που θα μας πεις ποια ήταν η διαδρομή, σε παρακαλώ, με μία μαύρη μπλούζα του ΠΑΟΚ μπροστά το σήμα του δικεφάλου και πίσω ένα τεράστιο 1926, έτσι, έκανες όλη αυτή τη γύρα και βλέπω τα αποθεωτικά σχόλια από τους Αθηναίους κάτω για τη βόλτα που έκανες με τη μπλούζα του ΠΑΟΚ. Θέλω να μας πεις τη διαδρομή και πώς αποφάσεις να βάλεις αυτή την μπλούζα, βέβαια, για να τρέξεις το μαραθώνιο. Πώς το σκέφτηκες? Η διαδρομή είναι κλασική, ξεκινάς από το μαραθώνα και καταλήγεις στο Καλλιμάρμαρο, αυτή είναι η διαδρομή, δηλαδή από ψηλά πολύ. Περνάς από Πικέρμη, Κοροπή και κατεβαίνεις στη Λεωφόρος Μαραθώνος, φτάνεις στην Αγία Παρασκευή εκεί στην ΕΡΤ και μετά παίρνεις την Κατηφόρα μέχρι Τέρμα Κάτω, μπαίνεις στην Αθήνα, περνάς μπροστά από το Δρομέα εκεί στο Χίλτον και καταλήγεις στο Καλλιμάρμαρο. Άρα Κατηφόρα. Μπροστά από το Μέγαρο Μαξίμου. Κατηφόρα, εύκολο. Ναι, Ανηφόρα, εύκολο. Ναι. Άκου. Πιο εύκολη είναι η Ανηφόρα παρά η Κατηφόρα. Στην Κατηφόρα πας με τα φρένα. Ναι. Πας με τα φρένα για να μην πέσεις στην Κατηφόρα. Ναι. Τα γόνατα κλειδώνουν και η Κατηφόρα δεν βγαίνει με τίποτα όμως. Στην Ανηφόρα λες, εντάξει, Ανηφόρα είναι, δίνεις λίγο δύναμη να την ανέβεις, αλλά εντάξει, στην Κατηφόρα που πας φρεναριστός με τα πόδια τεντωμένα, δεν βγαίνει η Κατηφόρα, Γιώργο, με τίποτα. Είδα στην Κατηφόρα με έχουν περάσει παιδάκια, καροτσάκια, παππούδες, γιαγιάδες, κοριτσάκια,
αθλητές, γέροι, γριούλες. Με έχει περάσει πολλοί κόσμοι στην κατηφόρα, γιατί δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να τερματίσω. Σε κάποια φάση... Ναι, πες μου. Ήταν πιο έμπειρη και άλλους που έχουν τρέξει πολλούς μαραθώνιους ήταν πιο έμπειρη. Είπες... Εγώ ήμουν αδαής. Μου είπες ότι είχε συμμετοχή τεράστια, έτσι. Ήταν πάνω από 10.000 κόσμος που συμμετείχε κανονικά και μου είπες επίσης, πριν βγούμε στον αέρα μαζί, από εκεί τα έμαθα και τα πληροφορήθηκα εγώ βέβαια, ότι ήταν 5.000, η μισή ήταν από το εξωτερικό, έτσι, που πήραμε. Ναι, περίπου. Είχε πολλούς ξένους πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ δημοφιλής μαραθώνιος. Ναι. Μίλησα και με αρκετούς εκεί στην εκκίνηση κτλ. Σχεδόν η μισή ήταν ξένοι. Λίγοι, δηλαδή οι Έλληνες, αν ήμασταν η μισή, μπορεί να ήταν και λιγότεροι. Συνήθως είναι ο αγαπημένος μαραθώριος των Ιαπωνέζων, δεν είδα ούτε έναν. Από τις υπόλοιπες φορές, δηλαδή από τις προηγούμενες. Ναι. Έχει διάφορους τύπους που τρέχουν στο μαραθώνιο, δηλαδή ένας που τρέχει με αρβίλες, είναι καμιά δεκαριά Αμερικάνοι που ντύνονται σαν κανονικοί σπαρτιάτες με χλαμίδα, κοντάρι και τέτοιο και τρέχουν το μαραθώνιο, ας πούμε, και τα λοιπά, γυμνασμένοι, αυτό σαν να βλέπεις τους 300 του Λεωνίδα. Ναι. Έχει 4-5 που είναι γιάπηδες με χαρτοφύλακα, σμόκινγκ, κουστούμι και τέτοιο και τρέχουν με το σμόκινγκ, ας πούμε. Έχει διάφορους τέτοιους τύπους. Είδα τον Peter Pan να τρέχει, είδα 2-3 Superman, είδα τον Asterix. Έχει διάφορους τέτοιους. Είναι πολύ μεγάλο σόου, έτσι. Ήταν και ένας τύπος με μία μπλούζα του ΠΑΟΚ εκεί πέρα που έγραφε πίσω 1926. Πώς επέλεξε να φορέσει αυτή την μπλούζα και να τρέξει στην Αθήνα? Δεν ήταν επικίνδυνο? Οι φήμες λέγανε ότι την ακούς λιγάκι όταν τρέχεις, ότι σε ψιλοκράζουν. Εμένα δεν με έκραξε, για να σου πω την αλήθεια, κανένας. Πιο πολύ στον δρόμο μου λέγανε πάμε ρε Θεσσαλονίκη, πάμε ρε Πατρίδα, πάμε ρε Θεσσαλονίκη. Συνάντησα πολλούς από Θεσσαλονίκη που μου είπαν πάμε ρε Θεσσαλονίκη, πάμε ρε Πατρίδα. Ναι. Πολλούς. Ναι, πολλούς. Θεσσαλονίκη λέγανε πιο πολύ, λιγότερο ΠΑΟΚ, παρά που μπροστά το σηματάκι του ΠΑΟΚ ήταν από την αριστερή πλευρά, φαινόταν πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Εντάξει, από δικά μας ΠΑΟΞΑΚΙΑ πολλά τώρα, σου μιλάω για πολλά, έτσι. Πολλά τώρα, πολλά. Πολύ εγκομιαστικά σχόλια, πολύ αυτό, μέχρι κάποιο σημείο που την απολάμβανα τη διαδρομή πριν να καρφώσω, ήταν πάρα πολύ ωραία, τους χαιρετούσα, δίναμε χέρια, εντάξει δεν σταματούσα βέβαια, αλλά πάμε ρε φίλε, πάμε, γεια σας παιδιά και τα λοιπά. Αυτό, μετά όταν κάρφωσα και δεν είχα κουράγιο να αναπνεύσω, δεν μπορούσα να επικοινωνήσω με το περιβάλλον, ήταν πολύ δύσκολο το. Τους άκουγα μεν με το ζόρι κούναγα το κεφάλι. Αυτό, επειδή το διάβασα το κείμενό σου, σε κάποια φάση λες ότι υπερεκτίμησα τις δυνατότητες μου και μετά γράφεις αυτό το κάρφωσα. Ανάλυσέ το μας λίγο αυτό τι σημαίνει. Τι εννοείς? Κάρφωσα σημαίνει ότι σε κάποιο σημείο της διαδρομής τελειώνει το γλυκογόνο, δεν έχει τίποτα να κάψει. Mm. Και το σύστημα απέφτει, ρε παιδί μου. Παλιά έπαιζε φλιπεράκι που έκανε tilt. Πώς δεν έβαζα, ναι, εννοείται. Tilt και σβήνε το μηχάνημα. Ναι, αυτό το πράγμα. Ναι. Ναι, tilt. Κάναμε tilt περίπου στο 24 χιλιόμετρο και το μηχάνημα έσβησε. Και μετά πήγαινε σβηστό το μηχάνημα, ρε παιδί μου, τι να σου πω τώρα. Δηλαδή νιώθεις ότι δεν μπορείς να συνεχίσεις, ότι έχεις παγώσει, ας πούμε, ότι δεν μπορείς να κάνεις τέτοιο βήμα. Έχεις γίνει όλος μίσα πέτρα, είσαι μονοκόμματος, είσαι πέτρα, δεν υπάρχει τίποτα να κάψει. Γιατί για να παράγεις ενέργεια πρέπει να γίνει κάψη, δεν έχει τίποτα να κάψει. Και καίει ό,τι βρίσκει τους μίσες, ένα, ξέρω εγώ, το μυαλό σου. ό,τι βρει να καίει, ας πούμε, ρε παιδί μου, τι να σου πω τώρα. Πήγα 18 χιλιόμετρα καρφωμένος. Μετά κλειδώνουν οι κλειδώσεις, βασικά δεν λυγίζουν τα χέρια, δεν λυγίζουν τα πόδια, δεν λυγίζει τίποτα. Πας καρφωμένος έτσι, ίσια, σαν να είσαι από μπετό. Ναι. Μόνο που η απόσταση είναι μεγάλη. Εγώ κάρφωσα πολύ νωρίς, γιατί πήγα πολύ, πολύ γρήγορα στην αρχή, γιατί υπερεκτίμησα τις δυνατότητές μου. Νόμιζα ότι είμαι πολύ καλά. Είπα θα ακολουθήσω το σώμα μου. Αφού το σώμα μου πάει, θα το πάω. Ναι, αλλά δεν είχα ξανατρέξει και δεν ήξερα ότι σε ένα σημείο μετά σβήνεις. Σκέφτηκες, Κωνσταντίνε. Οι άλλοι ξεκινήσανε πιο συντηρητικά. Που ξεκίνησαν πιο συντηρητικά και ήταν πιο έξυπνοι από μένα, πιο όρημοι. Είχα ξανατρέξει, δεν ξέρω πώς. Είχαν καλύτερο πλάνο, εν πάση περιπτώσει. Εμείς ήμασταν πολύ χύμα. Mm. Το πήγανε πιο ελαφριά, έστω και αν κάνανε λίγο πιο αργό χρόνο από μένα, γιατί ο χρόνος μου ήταν εξαιρετικός για πρώτο μαραθώνιο, παρά που είχα καρφώσει και πήγαινα σβηστό στο τέλος. Είχα πάει τόσο γρήγορα στην αρχή που όσο και σβηστός να πήγα μετά, πάλι ο χρόνος εξαιρετικός, αλλά εκείνη όταν τερμάτισα ήταν ανθρώπινη, ενώ εγώ όταν τερμάτισα πέρασα μια ώρα στο ιατρείο εξαπλωμένος.
Ήταν πολύ δύσκολο σκέφτηκες πράγμα. Σκέφτηκες κάποια στιγμή να πεις ότι δεν μπορώ άλλο και σταματάω? Καμιά χίλιες φορές πρέπει να το σκέφτηκα. Δεν μου λες και γιατί, τερματίζεις, γιατί τερματίζεις σαν πουλί, κάνοντας το πουλί? Τερματίζω με μεγάλη χαρά, κουνώντας τα χέρια πάνω κάτω σαν φτερά, γιατί... Σαν αετός. Ναι, σαν αετός, γιατί είναι πολύ μεγάλο το επίτευγμα, Γιώργο. Ούτε η ηλικία μου, ούτε τα κιλά μου, ούτε οι γνώσεις μου δικαιολογούν τερματισμό 42 χιλιόμετρων τρέχοντας. Ειδικά η λάθος τακτική που ακολούθησα στη διαδρομή ήταν μεγάλη χαρά, ότι εντάξει, τα κατάφερα ρε παιδί μου, το πήγα μέχρι το τέρμα. Μεγάλη χαρά, γιατί δυσκολεύτηκα τα 7 χιλιόμετρα, τα τελευταία μου φάνηκαν μια αιωνιότητα, δεν βγαίνανε με τίποτα. Ναι. Εκείνη την ηρώδη δυνατικού που τη περνάς μπροστά από το μαξί μου και τερματίζεις, πόσο είναι, καμιά 500 μέτρα, εμένα μου φάνηκε για 500 χιλιόμετρα, δεν έβγαινε με τίποτα. Παρά τον κόσμο, τις μπάντες που βαρούσανε, το πανηγύρι το μεγάλο, την αγάπη του κόσμου, πολύ μεγάλη αγάπη ο κόσμος, πολύ μεγάλη. Πάμε ρε Παοκάρα, φωνάζαν όλοι. Πάρα πολύ ωραίο σκηνικό. Άντε, ρε. Τι να σου πω, ναι, πολύ, πολύ ο κόσμος στην αρχή, μου είπαν οι άλλοι που τρέχουν πολλά χρόνια, στην αρχή τους κράζανε πολύ όταν βγαίνανε για το μαραθώνιο. Τους κράζανε, δηλαδή τους έκραζαν οι Αθηναίοι χοντράντε, ρε μαλάκες, τελειώνετε, συγγνώμη για τη φάση. Μας κλείνετε τους δρόμους, θέλουμε να κυκλοφορήσουμε, τι είναι αυτά που κάνετε, άντε ρε τραβάτε από εδώ, ας πούμε, και τα λοιπά τα πρώτα χρόνια. Μαλώναμε τους τροχονόμους, τους ζητούσαν να κόψουν, να ανοίξουν τις καροτέλες, να περάσουν, γινόντουσαν μεγάλα σκηνικά. Τώρα ο κόσμος έχει εξοικειωθεί πάρα πολύ με αυτό το πράγμα και είναι πάρα πολύ μεγάλη η αγάπη που παίρνει σε όλη τη διαδρομή. Πολύ μεγάλη αγάπη από τον κόσμο. Ναι. Πάρα πολύ μεγάλη είχε αγάπη. Κόσμο... Δηλαδή τη βλέπεις στα μάτια. Σε όλη τη διαδρομή είχε κόσμο. Φίλε. Είχε ένα φως. 42 χιλιόμετρα, 42 χιλιόμετρα είχε κόσμο. Βγαίνουν από τα σπίτια τους, από εκεί, από το αυτό, από τις αυλές, από... να πούνε μια καλή κουβέντα, να σε πούνε, να σε δώσουν κουράγιο, να σε χειροκροτήσουν με χαρά. Παιδάκια, πολλά παιδάκια, φίλε. Πολλά παιδάκια με μεγάλη χαρά. Κανένα. Κωνσταντίνε, κανένα Ολυμπιακάρα, Παναθηναϊκάρα, τέτοιο αυτό δεν άκουσες, έτσι, περνώντας. Ένας που έτρεχε με μπλούζα ΑΕΚ, με είδε με το 1926 όταν τον προσπέρασα, με έφτασε, έβγαλε το κινητό και βγήκαμε μαζί φωτογραφία. Ναι. Έτρεχε με μπλούζα ΑΕΚ ο τσάκαλος αυτός. Ναι. Κανέναν άλλον δεν είδα. Ναι. Να τρέχει με σήμα ομάδος, ας πούμε, κάτι άλλο. Το 1926 βέβαια φαινόταν από... Είναι πολύ μεγάλο στην πλάτη πίσω. Πολύ μεγάλο, πολύ τεράστιο. Ναι. Πολύ μεγάλο, ναι, τεράστιο. Ήταν πολύ ωραίο, φίλε, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Δεν νομίζω να το ξανακάνω. Μάλλον είμαι σίγουρος ότι δεν θα το ξανακάνω. Γιατί φόρεσες αυτή την μπλούζα, είναι... Κωνσταντίνε? Πάω παντού, ρε φίλε. Παντού. Παντού και στο εξωτερικό που παίζω τέννις σε πολύ μεγάλα τουρνουά. Φοράω μπλούζα ΠΑΟΚ και 1926 και σε δικά μας εδώ και στην Αθήνα όταν παίζω τέννις φοράω. Με ξέρουν, εντάξει, δεν με ξεφωνίζουν. δεν με ξεφωνίζουν. Θέλουν όμως να με ξεφωνίζουν. Θέλουν, εννοείται, θέλουν. Ναι, θέλουν, ναι, ναι. Ρε φίλε, θέλουν. Ψιλοχοντρό θέλουν, αλλά δεν με ξεφωνίζουν. Δεν ξέρω πώς δεν με ξεφωνίζουν. Τώρα με ξεφώνιζαν πολύ γερά στο δρόμο. Δεν το καταλάβετε. Παρκόμασταν όλοι σε δύσκολο. Σε δύσκολη θέση θα ανταλλάσσαμε κανένα γαλλικό, ρε παιδί μου, εντάξει. Μέχρι εκεί πιστεύω, όχι κάτι άλλο. Άρα το έκανες για πρώτη φορά αυτό. Σε τι ηλικία, Κωνσταντίνε? 54. 54, φίλε. Και κάτι. Και κάτι. Μπράβο, ρε. 54 και έκανες αυτό. 42. Ωραίο, αλλά δύσκολο πολύ, ρε Γιώργο. Πόση ώρα έτρεχες? Πόσες ώρες έτρεχες? 4 ώρες και 5 λεπτά. Πω, ρε φίλε. Μόνο που τ' άκουσα κουράστηκα. Δύσκολο ρε φιλά, μα ήταν εύκολο, το κάναν όλοι. Ναι, έτσι είναι. Και έχω τρέξει καμιά 200 δεκάρια κάτω στην παραλία και εδώ και εκεί, Ξέρω, σε παρακολουθώ, τα βλέπω. Λέω τρελός πάλι. Ναι, αλλά τα δεκάρια και τα εικοσάρια που τρέχουμε δεν είναι καμιά σχέση με το 42. Είναι το πρωί με το βράδυ. Κάθε χιλιόμετρο που προστίθεται είναι τεράστια επιβάρηση. Είναι πολύ επίπονο. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, τώρα. Μπορεί αν ξεκινούσα πιο αργά που λένε όλοι να ήταν, λέει, διαφορετικά. Ναι, αλλά δεν θα και το ξανακάνεις, έτσι. Και 4,5 ώρες
Θα το έκανα 4,5 ώρες, ρε παιδί μου, αλλά θα ήμουν ανθρώπινο στο τέλος. Θα, εντάξει, θα ήμουν κουρασμένος, αλλά θα ήμουν, δεν θα ήμουν. Δεν μου λες μία ώρα μετά στο γιατρείο ότι τι σε κάνανε. Χαστούκια σου δεν για να συνελθεί. Ξαπλωμένος, κράμπες παντού, έχεις δει τους ποδοσφαιριστές που παθαίνουν κράμπα και πέφτουν κάτω και πάνε και τεντώνουν το πόδι. Ναι. Είχα καμιά 100 τέτοιες, ας πούμε, τι να σου πω τώρα. Μου βάλαν λίγο οξυγόνο στη μύτη, πάγους παντού, ψυκτικά, πατακιούτα εκεί πέρα. Ήταν οργανωμένα τα πράγματα, έτσι. Ήτανε... Ωραίο το σκηνικό. Εντάξει, από οργάνωση με άριστα το 10 παίρνουν 20 τύποι, κάναν μαραθώνιο 10.000 κόσμο, τρομερό μαραθώνιο έτσι. Φοβερή οργάνωση. Για τα όλα, για τα πάντα είχαν προβλέψει. 6.30 ώρα το πρωί 280 πούλμαν φύγαμε από το Σύνταγμα, ήμασταν ξύπνοι από τις 5 τα χαράματα. Για να πάμε στο Σύνταγμα στις 6.30 να μπούμε στα πούλμαν. 6.30 ώρα είπα να φύγει το τελευταίο πούλμαν. 6.30 ώρα έφυγε το τελευταίο πούλμαν. Δεν υπάρχει καθυστέρηση δευτερολέπτου. Και ξέρεις πόσο δύσκολο να κουμαντάρεις 10.000 κόσμο. Είπαν 9 η ώρα εκκίνηση, 9 η ώρα εκκίνηση. Κάθε μπλοκ θα ξεκινάει 3 λεπτά μετά, 3 λεπτά μετά ξεκινούσε το κάθε μπλοκ. Ούτε δευτερόλεπτο παραπέρα. Εθελοντές. Εκατοντάδες, δεν ξέρω, χιλιάδες εθελοντές. Χιλιάδες. Τρομερή οργάνωση. Βέβαια έχουν και την πείρα προηγούμενων διοργανώσεων, έχουν μεγάλους χορηγούς. Ο ΣΕΓΑΣ, η πολιτεία, μπράβο τους, είναι καταπληκτικοί, πολύ καλοί. Τους αξίζουν, δηλαδή ξέρουν να διοργανώνουν. Είναι πολύ μεγάλη διοργάνωση. Μάλιστα. Κωνσταντίνε... Ωραίο. Ωραίο, πολύ ωραίο. Πιο ωραίο βέβαια να το βλέπεις παρά να το κάνεις. Έτσι. Ναι. Ναι. Εντάξει, εγώ πήγα. Όχι αυτό που μας πέρασε που ήσουν εσύ και στο μαραθώνιο. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήμουν στην Αθήνα και κάποια φάση νόμιζα την Κυριακή ότι ήταν εκείνη την ημέρα ο μαραθώνιος. Γιατί κάπου συναντήσαμε κίνηση και τα λοιπά. Και λέω, όχι, ρε φίλε. Λέω τον ίδιο λόγο. Εννοείται. Μετά τον Googlera και είδα ότι είναι την επόμενη εβδομάδα. Μπράβο, πολλά συγχαρητήρια. Μου έρχονται μηνύματα από κόσμο εδώ συνεχώς, να ξέρεις, για αυτό που έκανες και όχι μόνο από Παοξίδες, για αυτό το φοβερό που έκανες την Κυριακή. Άξιος κύριε Πανάκα, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ Γιώργο, καλό μεσημέρι σε όλους. Να είσαι καλά.